δύο μέρες πριν το μάτς με την Μπενφίκα και μια δύσκολη περίοδος για την ομάδα. Εσύ και με την εμπειρία σου ως ποδοσφαιριστής, πιστεύεις ότι έχει καμία σχέση το τι έγινε στο πρωτάθλημα πριν μερικές μέρες για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα σε αυτό το μάτς? Νομίζω πως όχι, αν και όντως έχουμε μια δύσκολη περίοδο. Ειδικά μετά τις γιορτές έχουμε αρκετά παιχνίδια που δεν κερδίσαμε, αρκετά μάτς που χάσαμε, αλλά ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεχάσουμε είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά του πρωταθλήματος και να συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω πως θα το κάνουμε. Η Τούμπα είναι από τα πλεονεκτήματα προφανώς που μπορεί να έχει μια ομάδα σε ένα διπλό αγώνα και οι εμφανίσεις της ομάδας στην Τούμπα παραμένουν πιστικές, εκτός έδρας είναι το πρόβλημα. Μπορεί από την Πέμπτη να έχουμε ένα καθοριστικό σκορ είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη για την πρόκριση ή θα παιχτεί και στα δύο, περιμένεις? Νομίζω έχουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Σίγουρα το αβαντάζ για μας είναι η έδρα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα θα έλεγα να κερδίσουμε πολύ δυνατές ομάδες στην έδρα μας. Πιστεύω και ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα νομίζω θα κριθεί στο δεύτερο παιχνίδι η πρόκριση. Δεν είχες την ευκαιρία τελικά να δεις την Μπενφίκα. Πήγες στο μάτς που ακυρώθηκε, αλλά την είδες, φαντάζομαι, πολλές φορές μέσω βίντεο. Τι εικόνα έχεις για εκείνη? Είναι μια αρκετά δυνατή ομάδα, πολύ οργανωμένη. Παίζει πολύ καλά τις αντιπιθέσεις. Είναι σε πολύ καλύτερη περίοδο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν στην αρχή της χρονιάς. Αν και έχασε ένα πολύ σημαντικό παίχτη όπως ο Μάτιτς, προέρχεται από ένα σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων. Είναι αίτητη αρκετά παιχνίδια, δύσκολα δέχεται γκολ, αλλά ίσως ήρθε η ώρα να κάνει ένα άσχημο παιχνίδι. Ας μην την επιτρέψουμε εμείς να κάνει το γνωστό της παιχνίδι που είναι πολύ όμορφο και πολύ επιθετικό. Φαντάζομαι δεν μπορείς να τα πεις δημοσίως και καλό θα είναι να μην τα πεις δημοσίως, αλλά μειονεκτήματα έχει τέτοια πάνω στα οποία μπορείτε να χτίσετε μια στρατηγική για να έρθει νίκη? Όλες οι ομάδες έχουν μειονεκτήματα. Όταν είσαι πολύ καλός στην επίθεση και βγάζεις πάρα πολλούς παίκτες, αυτό αυτόματα δημιουργεί και κενά στην άμυνα. Εκεί θα πρέπει να είσαι εσύ σωστός, καλός, να κρατήσεις καλά την μπάλα και να βγεις σωστά στην αντεπίθεση. Ακόμα και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα που το κάνουν αρκετά καλά και εκεί μπορούμε να βρούμε χώρους, αν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει. Ο λόγος που ζήτησα από σένα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι και με άλλη ιδιότητα έχεις αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Ήσουν ποδοσφαιριστής τότε στο 1-2 και μάλιστα μοιραίος, μάλλον. Ναι, δεν ήταν από τα καλύτερα μου βράδια. Εδώ. Αποβλήθηκα στο δεύτερο μήχρονο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανα. Αλλά το παιχνίδι εδώ εξελίχθηκε άσχημα για μας. Αλλά στην έδρα τους, αν και το είδα από τη Θεσσαλονίκη, από την τηλεόραση, καταφέραμε αρκετά καλά πράγματα. Φτάσαμε το παιχνίδι στα πέναλτι και αποκλειστήκαμε. Νομίζω ήταν άλλος ένας αποκλεισμός ευρωπαϊκός του ΠΑΟΚ στα πέναλτι.